Ο Κύριος με τους 12 μαθητάς του, αγαπητοί μου, ανέρχεται στα Ιεροσόλυμα. Είναι η τελευταία του επίσκεψη. Στο δρόμο ο Κύριος κάνει την τρίτη του πρόρηση στους μαθητάς του δια το πάθος του. Κάποια στιγμή που ο Κύριος μόνος προπορεύεται των μαθητών του, δύο του μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που ήσαν αδέλφια, τον έφτασαν και του λέγουν: «Διδάσκαλε, θέλομεν ή να ο εανετήσομεν ποιήσεις ημίν». «Διδάσκαλε, θέλομεν, θέλομεν, εκείνο που θα σου ζητήσουμε να μας το κάνεις». Και ο Κύριος τους ερωτά: «Τι θέλουν?» Και εκείνοι το απαντούν: «Δώσε μην ή να είσαι εκ δεξιών σου και είσαι ξεβονίμων σου, καθίσομεν εν τη δόξη σου». Δώσε, ώστε όταν θα έρθει η ώρα της δόξης σου, ο ένας από μας να καθίσει δεξιά σου και ο άλλος, τα δύο αδέλφια πάντοτε, και ο άλλος αριστερά σου. Και ο Κύριος τους παρατηρεί: «Ουκ είδατε τι αιτήσετε?» «Δεν καταλαβαίνετε, δεν ξέρετε τι γυρεύετε». Και αφού ο Κύριος τους επεξηγεί τον λόγον του, έγινε ώστε να καταφτάσουν και οι 10 μαθητές, οι υπόλοιποι που είχαν μείνει πιο πίσω, και να ακούσουν το θέμα. Και ακούσαντες, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, οι 10 ήρξαν το αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Άρχισαν οι 10 να αγανακτούν εις βάρος του Ιακώβου και του Ιωάννου. «Μα εσείς θέλετε αυτό να πετύχετε και εμείς παραμεριζόμεθα?» Τόσο η συμπεριφορά των 2 όσο και η συμπεριφορά των 10 έδειχνε, αγαπητοί μου, κατά πόσον κατανοούσαν την φύση της Βασιλείας του Θεού, αλλά και αυτό το πάθος του διδασκάλου που ήταν τόσο κοντά. Και για την φιλοδοξία των 2 άλλοτε έχουμε μιλήσει και αναπτύξει. Θα μείνουμε μόνο τώρα εδώ σε ένα σημείο, στην αγανάκτηση των 10. Και τούτο γιατί πολλές φορές και εμείς αγανακτούμε και θα πρέπει να γνωρίζουμε την φύση της αγανακτήσεως. Τι είναι η αγανάκτηση? Είναι η δυσαρέσκεια και η οργή που καταλαμβάνει την ψυχή όταν αντιληφθεί μια υπερβολική και παράλογη αδικία ή γενικά κάτι που ξεπερνά τα φυσικά όρια για μια ηθική κατάσταση. Αυτό προκαλεί την αγανάκτηση. Η αγανάκτηση καθεαυτήν δεν είναι αμαρτία, αλλά το κίνητρο που καθορίζει την αμαρτία, αν τελικά είναι ένοχη. Όταν η αγανάκτηση έχει πονηρά κίνητρα, τότε είναι μία εκδήλωση συχνά υποκριτική. Ας θυμηθούμε τον αρχισυνάγωγον εκείνης της συναγωγής που, όταν ο Κύριος εθεράπευσε τη συγκύπτουσα γυναίκα, εκείνος αγανάκτησε τάχα δήθεν ότι παρεβίαζαν την αρχία του Σαββάτου, και είπε εκείνο: «Να έρχεστε», λέει, «τις άλλες μέρες, όχι σήμερα να έρθείτε και να ζητάτε να θεραπευθείτε». Ενώ η καημένη εκείνη η γυναικούλα, η συγκύπτουσα, δεν πήγε να ζητήσει τίποτα από τον Κύριο, απλώς πήγε στην συναγωγή, πήγε να εκκλησιαστεί, να το πω έτσι. Και τότε ο Κύριος τον απεκάλεσε υποκριτή. «Υποκριτά», του λέει, «πω, μέσα σε ολόκληρο το εκκλησίασμα», ξεσκεπάζοντας έτσι το κίνητρο της αγανακτήσεώς του. Ποιο ήταν το κίνητρο της αγανακτήσεώς του? Ήτανε, παρακαλώ, ο φθόνος. Διότι το θέμα της ημέρας δεν θα ήταν ο αρχισυνάγωγος, αλλά θα ήταν ο Κύριος που εθεράπευσε τη γυναίκα αυτή. Και δημιουργεί αυτό το σκηνικό για να κρύψει τον φθόνο του με την αγανάκτηση. Δήθεν, λοιπόν. Αλλά και οι αρχιερείς
Και αυτοί αγανακτούν όταν ο Κύριος εισέρχεται θριαμβευτικά εις την πόλη των Βαΐων, που έχουμε τη γιορτή την ερχομένη Κυριακή πρώτα. Και γιατί αγανακτούν? Ειδώντες τα θαυμάσια επίησεν, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, επίησεν ο Ιησούς, και, και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας ξαφνί, οσανά το Υιό Δαβίδ. Φθόνησαν και εκείνοι. Ποιος είναι αυτός που έρχεται μέσα στην πόλη και εδώ αλλάζει ο όχλος, τα παιδιά, και λένε οσανά εν της υψίστης, και λέγουν εις τον Κύριον, ακούστη ούτι λέγουσεν, ακούστη σου λένε. Και εδώ υπάρχει, αγαπητοί μου, μια αγανάκτηση εκ μέρους των αρχιερέων, αλλά το κίνητρό της είναι ο φθόνος. Και ο Καϊάφας ηγανάκτησε όταν άκουσε τάχα την ομολογία του κατηγορουμένου, του Κυρίου μας, στο συνέδριο, και έσπισε τα ρούχα του. Αλλά και αυτή η αγανάκτηση ήταν υποκριτική. Και οι δέκα που αγανακτούν τώρα, οι δέκα μαθητές, κατά των δύο μαθητών, εκκινήθησαν και αυτοί από φθόνο. Γιατί εσείς και όχι εμείς? Και όπως λέει ο Θεοφύλακτος, έτι ανθρωπίνος διακείμενοι οι μαθητές και φθόνο ευάλλοντο, διό και αγανακτούσι κατά των δύο. Επλήγησαν από τον φθόνο. Και έτσι λοιπόν τώρα αγανακτούν εναντίον των δύο, του Ιακώβου και του Ιωάννου. Αν έπρεπε, αγαπητοί, να αναλύσουμε την ψυχή που αγανακτεί και δεν έχει αγαθά κριτήρια, τότε θα βλέπαμε ότι οι δέκα μαθητές αγανακτούν κατά τον δύο ότι είναι φιλόδοξοι και κινούνται και οι ίδιοι από το ίδιο πάθος. Φιλόδοξοι οι δύο, φιλόδοξοι και οι δέκα που αγανακτούν από το ίδιο πάθος. Ό,τι συνεπώς ενοχλεί την ψυχή σαν πάθος, αυτό προβάλλεται με αγανάκτηση στον άλλον. Πάντα με προσωπείο τη δικαιοσύνη. Και κάποτε το εκφράζουν αυτό οι άνθρωποι. Α, εγώ είμαι δίκαιος. Γι' αυτό φωνάζω. Γι' αυτό το λέω. Είμαι δίκαιος. Μπορεί όμως κανείς να παρασυρθεί από το κακό κίνητρο του άλλου και να αγανακτήσει χωρίς ο ίδιος να έχει πονηρό κίνητρο. Μπορεί. Αυτό φέρεται στον Ιούδα και τους άλλους μαθητάς που ηγανάκτησαν για τη σπατάλη του μύρου που κάποια γυναίκα τον περιέλουσε τον Κύριο. Αγανάκτησαν ως προς τι αυτή η δαπάνη, αυτό το έξοδο. Ο Ιούδας ήταν πονηρός, αλλά οι μαθητές δεν ήσαν πονηροί, απλώς παρεσύρθησαν από τον Ιούδα. Και ο Ιούδας ήθελε περισσότερο να έχει χρήματα εις τον κορβανάν, για να βάζει από τον κορβανάν στη δική του τσέπη. Τι φοβερό. Αλλά και ο Κύριος Ιησούς ηγανάκτησε. Τα κίνητρά του όμως είναι αγαθά. Όταν του προσέφεραν τα νήπια για να τα ευλογήσει, οι μαθητές εμπόδισαν τις μητέρες με τη δικαιολογία ότι ενοχλούσαν τον Κύριο. Τον τελείθη αυτό ο Κύριος, και τότε όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ότι ο Κύριος ηγανάκτησε και είπε, άφηνα τα παιδιά κλπ. Αφήσα τα παιδιά να έρθουν κοντά μου να τα ευλογήσω. Όταν ο Κύριος είπε στον Σατανά μετά τον τρίτο πειρασμό στην έρημο, είπα γεωπίσω μου Σατανά, χάσου δηλαδή, πώς μπορούμε να φανταστούμε το ύφος του Κυρίου? Ασφαλώς ύφος αγανακτήσεως. Θα το είπε έτσι όμορφα, ευγενικά? Όχι. Ύφος αγανακτήσεως. Το ίδιο συνέβη και όταν επέκληξε τον Πέτρον και που τον εμπόδιζε να ανέβει στα Ιεροσόλυμα, σε εκείνη την άνοδο προς τα Ιεροσόλυμα. Και τι του είπε? Του είπε, είπα γιο πίσω μου Σατανά, με εμποδίζεις να προσφερθώ εις το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, να μην ανέβω στα Ιεροσόλυμα και να ματαιωθεί έτσι η θυσία μου. Αλλά ποιος έβαλε τον Πέτρο να μιλήσει έτσι? Τον έβαλε ασφαλώς ο Σατανάς. Έτσι ο Κύριος θέλει και τον κάθε πιστό, προσέξτε παράξενο, να αγανακτεί
αλλά κατά του κακού με αγαθά ελαττήρια. Να αγανακτεί κατά του κακού με αγαθά ελαττήρια. Όχι ούτε ο φθόνος θα είναι ούτε τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους ότι όφυλαν να αγανακτούν κατά του κακού και να μην μένουν αδιάφοροι. Αυτό που σήμερα δυστυχώς υπάρχει στην κοινωνία των χριστιανών, επιτελούνται φοβερά κακά και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Όλοι μένουν αδιάφοροι. Όταν δημόσια αμάρτανε, εκείνος ο αιμομίκτης που είχε φιλενάδα τη γυναίκα του πατέρα του, δηλαδή τη μητριά του, οι Κορίνθιοι έδειχναν μια ηθική αδιαφορία. Και ο Απόστολος τους ελέγχει ώστε να φτάσουν να λυπηθούν και να συντριβούν. Τους γράφει: «Ιδού γαρ αυτό τούτο το κατά Θεόν λυπηθήνε ημάς, πόσιν κατρικάσατο ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν» κλπ. Κλπ. Κατά το αμαρτήσαντος εννοείται. Και σχολιάζει εδώ την αγανάκτηση ο ιερός Χρυσόστομος και λέγει: «Προς εκείνον τον ημαρτικότα η αγανάκτηση ήταν σε εκείνον ο οποίος ήταν αιμομίκτης και είχε αμαρτήσει». Έτσι μπορούμε, αγαπητοί, και κατά του εαυτού μας ακόμα να αγανακτούμε όταν πέφτει ή δεν διορθώνεται. Να αγανακτούμε, να λέμε: «Πάντοτε ο ίδιος είσαι, δεν εννοεί να συμμορφωθείς, πάντοτε ο ίδιος είσαι». Και το λέμε αυτό με μία αγανάκτηση, γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας να μην αλλάζει. Και κατά του ποικίλου κακού που είναι διάχυτο στην εποχή μας και όλοι μένουν, όπως σας είπα προηγουμένως, αδιάφοροι. Στην εποχή των Εβραίων στην έρημο, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, επειδή ακριβώς αγανάκτησαν με τις ειδήσεις που έφεραν οι 10 κατάσκοποι, σώθηκε ο λαός. Είναι γραμμένο στο βιβλίο των Αριθμών. Γιατί ξέρετε, εστάλησαν και εστάλησαν από τον Μωυσή να βολιδοσκοπήσουν την χώρα εκείνη που θα έμπαιναν μέσα οι Εβραίοι. Και αυτοί είπαν: «Έφορος χώρα». Έφεραν ένα πελώριο τσαμπί στα φύλλη, πελώριο. Αλλά οι άνθρωποι είναι τόσοι και τέτοιοι που εμείς μπροστά του είμαστε σαν τα μυρμήγκια. Και εσκόρπισαν των πανικών εις των λαών του Θεού και διέριξαν ποιοι οι δύο τώρα, ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί, τα ημάτια αυτών και είπαν: «Όχι». Διέριξαν τα ρούχα τους: «Όχι, θα μπούμε στην χώρα της Επαγγελίας». Και μπήκαν στη χώρα της Επαγγελίας. Βλέπετε ότι γανάκτησαν εναντίον των 10 και σώθηκε η κατάσταση. Γιατί αλλιώτικα θα μπορούσε να είχε τιμωρήσει ο Θεός και ολόκληρο το λαό. Κάτι ανάλογο έχουμε και με τον Φινεές. Και ειδών Φινεές, σας διαβάζω από το βιβλίο των Αριθμών, εξανέστη εκ μέσου συναγωγής. Γιατί εξανέστη? Γιατί κάποιος με μία Εβραία σε ένα αντίσκηνο έκαναν αμαρτία. Τόσο αγανάκτησε αυτός ο κάποιος, ήταν αλότριος, δεν ήταν Εβραίος. Πήρε το ακόντιό του και πήγε και τους κάρφωσε και τους δύο. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσή λέγον: «Φινεές κατέπαυσε τον θυμόν μου από ιών Ισραήλ». Με την πράξη του αυτή που έκανε ο Φινεές, κατέπαυσε τον δικό μου θυμό. Δηλαδή εδικαίωσε ο Θεός την πράξη του Φινεές. «Και ούκε εξανήλωσα τους Ιούς Ισραήλ εν τον ζήλο μου». Και δεν κατέστρεψα τον λαόν εις τον ζήλο μου αυτόν, που εμφανίζεται ο Θεός ως ζηλότυπος. Ζηλότυπος. Α, δεν υπάρχει να γνωρίσουμε περισσότερο. Και κατά του διαβόλου πρέπει, αγαπητοί μου, να αγανακτούμε όταν πειράζει τους ανθρώπους. Αλλά και εμάς αυτούς όταν μας πειράζει. Επιτέλους, έλεγα προχθές που έβλεπα στην εξομολόγηση με τους νέους που χρησιμοποιούν ναρκωτικά, θα μείνει κανένας νέος όρθιος? Θα μείνει κανένας νέος όρθιος? Και άρχισα να αγανακτώ πραγματικά.
Εκείνο λοιπόν το είπα για πίσω μου σατανά που είπε ο Κύριος, οι πατέρες μας ελιστούν ότι δι των αγωνιζόμενων ένδων κατά στιγμήν χρόνου έχει τα τέσσερα ταύτα. Ταπείνωσε, προσοχήν τε άκραν, αντίρρηση και προσευχή. Πρέπει να έχουμε τέσσερα, είναι γραμμένο στη Φιλοκαλία αυτό. Πρέπει να έχουμε τέσσερα στοιχεία όταν δεχτούμε έναν πειρασμό, μία προσβολή. Πρώτον, την ταπείνωση. Δεύτερον, την προσοχή, άκραν προσοχή. Μετά την αντίρρηση, την αντιλογία και μετά την προσευχή. Τι είναι παρακαλώ η αντιλογία? Πώς μπορούμε να εννοήσουμε εδώ την αντίρρηση? Είναι η αγανάκτηση. Η παγιοποίησο μου σατανά. Θα πούμε, έρχεται μια σκέψη πονηρή, περίεργη. Η παγιοποίησο μου σατανά. Απαντά ο Ησύχιος ο πρεσβύτερος και λέγει, αντίρρηση δε, είναι ο ίδιος που και τα είπε στη Φιλοκαλία, σας είπα στον πρώτο τόμο, είναι οπινίκα ιδέως γνώ τον ελθόντα ευθύς μετοργής αντιλογιστή το πονηρό. Με οργή μάλιστα θα δώσουμε την αντιλογία μας, την αντίρρησή μας εις τον διάβολο. Αν ο Αδάμ και η Εύα έδειχναν, αγαπητοί μου, αγανάκτηση κατά του διαβόλου, για ό,τι αντίθεο τους έλεγε, όχι, ο Θεός δεν σας είπε, σας είπε να μην φάτε για να μην γίνετε θεοί. Αμέσως έδειχναν την αγανάκτησή τους, ασφαλώς θα είχαν σωθεί και δεν θα είχαμε το προπατορικό αμάρτημα. Η αγανάκτηση εδώ, αν έχει κίνητρα αγαθά, τότε είναι όχι απλώς αναγκαία, αλλά και σπουδαιοτάτη. Ας το γνωρίζουμε αυτό. Κάνει εντύπωση ότι και η άλογος άψυχος φύσης αγανακτεί και αυτή κατά του ηθικού κακού. Η φύσης, η θάλασσα, η ξηρά στρέφονται εναντίον του κακού. Πώς? Εδώ βέβαια προσωποποιείται η κτήσης και γίνεται όργανο θείας δίκης, αναμφισβήτητα. Όταν ο Κύριος εσταυρώθη, η γη με τον σεισμό της και ο ήλιος με τον σκοτασμό του έδειξαν την φρίκη τους και τον αποτροπιασμό τους και την αγανάκτησή τους για την θεοκτονία των Εβραίων. Έχουμε προσωποποίηση, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αλλά και εναντίον των ασεβών γενικά, η κτήσης αγανακτεί και στρέφεται εναντίον. Τι άλλο ήταν εκεί η δέκα πληγές του Φαραώ? Γράφει η Σοφία Σολομώντος, οπλοποιήσει ο Θεός, οπλοποιήσει την κτήση, δηλαδή θα την κάνει την κτήση όπλο, εις άμυναν εχθρών πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών. Θυμηθείτε όταν ο πατέρας της Αγίας Βαρβάρας, διακόπτω εδώ το χωρίο, την άρπαξε για να την σκοτώσει και την αποκεφάλισε. Ήτανε ιερεύς, ιδωλολάτρης εννοείται, ο πατέρας της Αγίας Βαρβάρας και πλούσιος. Όταν έμαθε λοιπόν από την ίδια, γιατί στο Λουτρό είχε διατάξει σε μια καινούργια οικοδομή να κάνουν τρία παράθυρα, και ρώτησε γιατί τρία, και εκείνη εξήγησε, προς τιμή του Αγίου Τριαδικού Θεού. Α, έτσι, την άρπαξε από τα μαλλιά, την πήγε πιο έξω και εκεί την αποκεφάλισε. Αγανάκτησε όμως τότε αυτή η ίδια η κτήση, και έπεσε κεραυνός και κατέκαψε τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας. Επιτρέψατε μου μια μικρή παραθεσούλα. Γι' αυτό το πυροβολικό μας έχει προστάτητα την Αγία Βαρβάρα, επειδή είναι άμεσο στην ενέργειά του και τη δράση του εναντίον των εχθρών. Και λέγει στη συνέχεια, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, εναντίον των ασεβών θα αγανακτήσει ακόμη και το νερό της θαλάσσης. Θυμηθείτε τον Ιωνά, πήγαινε αλλού. Θα πας στην Ινεβή, εκείνος πήγαινε αλλού, και η θάλασσα ξεσηκώθηκε.
και ποταμοί δε συγκλίσουσι, ώστε λοιπόν αγαναχτεί ακόμα και αυτή η ίδια η φύση. Το ίδιο βλέπουμε, αγαπητοί μου, και στην περίπτωση της εποχής του Αντιχρίστου θα συμβεί. Τότε βεβαίως θα προσπαθήσει η κτήσεις, παρότι είναι τα τελευταία πια, να προστατεύσει τους πιστούς, διότι από προσώπου Αντιχρίστου θα κινούνται οι ευσεβείς να σωθούν. Και λέγει στην Αποκάλυψη, και βοήθησε η γη τη γυναική. Εδώ η γυναίκα είναι η Θεοτόκος, αλλά είναι και η Εκκλησία. Προσέξτε, είναι και η Εκκλησία. Τι λέγει, εβοήθησε η γη. Είδατε, την γυναίκα, και ίνιξε η γη το στόμα αυτής και κατέπιε των ποταμών, γιατί όταν είδε ο δράκον ότι δεν προλάβαινε να φτάσει την γυναίκα, έβγαλε λέει από το στόμα του ποτάμι ολόκληρο νερό για να την καταστήσει ποταμοφόρητον, να την πνίξει, να πνίξει την Εκκλησία. Και όν έβαλε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και τότε μας λέγει ότι εβοήθησε η γη. Άνοιξε λέει η γη το στόμα της, αλλά τι, για να καταπιεί το νερό που έριξε από πίσω ο δράκον, ο διάβολος. Και το αντίθετο, όταν η γη κατάπιε τον δαθάν, τον κορέ και τον αβυρόν. Το θυμόσαστε αυτό? Είναι και αυτό το περιστατικό από το βιβλίο των Αριθμών. Είχαν επαναστατήσει κατά του Μωυσέως. Άνοιξε η γη, τους κατάπιε, έπεσαν, προσέξτε, και ξανά κλεισε η γη. Φοβερόν, φοβερόν. Αγαπητοί, η αγανάκτηση είναι ένα σπουδαίο στοιχείο για την άμυνα κατά του κακού. Αυτό μην το ξεχνούμε. Αλλά και για τη διατήρηση του αγαθού. Πώς θα διατηρήσουμε το αγαθό εάν δεν αγανακτήσουμε εναντίον του κακού? Εκείνο μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι το κίνητρο της αγανακτήσεως. Εμφυλοχωρεί ο φθόνος, οι τρώσεις, το πλήγωμα, το εγωισμό και το μίσος, ώστε με το προσωπείο τάχα, όπως σας είπα, της δικαιοσύνης έρχεται να πολεμήσει, αλλά να πολεμήσουμε οι άνθρωποι που υποκριτικά συμπεριφέρονται, να πολεμήσουμε το αγαθόν στην πραγματικότητα. Μια ειλικρινής έρευνα του εαυτού μας θα μας πείσει, όταν αγανακτούμε, ποια είναι τα κίνητρά μας. Αμήν.